πατριώτες κατήγγυλαν, επαναστάτησαν στις αρχές του 2014, βέβαια, στο Φεβρουάριο του 2014, αργότερα από τα περιγράψει, και ουσιαστικά πλέον έχουμε την επανάσταση. Ήδη όμως οι χυμαριώτες, πολύ σωστά, είχαν ξεκινήσει το απελευθερωτικό κίνημα. Ήταν γνωστό όμως ότι ο Βενιζέλος ήθελε να πάρει και τα νησιά του Αιγαίου, για να ελέγξει και με τις ακτές της Μικράς Ασίας να ελέγξει όλο το Αιγαίο, γιατί καταλάβαινε πόσο στρατηγική σημασία ήταν το Αιγαίο. Γι' αυτό τότε μπήκε το δίλημα αμέσως μετά την απελευθέρωση του Βόρειου Επίρου και το πρωτόκολλο της Κερκίδας. Έτσι μπήκε το δίλημα και αφού εδόθη μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βόρειος Ήπειρος, μπήκε το δίλημα στο Βενιζέλο ή παίρνει την Βόρειο Ήπειρο ή χάνει τα νησιά του Αιγαίου. Ή παίρνει τα νησιά του Αιγαίου ή χάνει την Βόρειο Ήπειρο. Και έτσι τότε απεσύρθη ο ελληνικός στρατός αργότερα έτσι, από τη Βόρειο Ήπειρο και έτσι χάσαμε την Βόρειο Ήπειρο, αλλά πήραμε τα νησιά του Αιγαίου. Τα οποία ήταν βεβαίως στρατηγικά, έτσι, για τον έλεγχο όλου του Αιγαίου. Εδώ βεβαίως, συγγνώμη, εδώ όταν πιένανε να συζητήσουν στο Λονδίνο, η Ιταλία είχε τάξει τα Δωδεκάνησα. Έτσι. Σωστό και αυτό. Το οποίο βεβαίως όταν έγινε το αποτέλεσμα αυτό δεν έδωσε κανένα. Έχω όμως μία απορία, κύριε. Στα δικαίωμα μου πριν ρωτήσετε, έχω μία απορία πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Καραθάνος. Δηλαδή, έτσι όπως ξεκίνησαν τα γεγονότα και όπως ουσιαστικά συνεχίστηκαν. Αυτό δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις για το μέλλον μας τώρα σχετικά με τις υποθέσεις αυτές στη Βόρειο Ήπειρο. Κοιτάξτε, το θέμα για μας, το θέμα της Βόρειο Ήπειρου είναι ανοιχτό με την έννοια ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες ουσιαστικά έζησαν κάτω από τρία καθεστώτα, βασιλικό καθεστώς καταπιεστικό Ζόγου, στη συνέχεια κομμουνιστικό καθεστώς Κόντζε και σε ένα βαθμό σήμερα με δημοκρατική επίφαση καθεστώς Μπερίς Ανάνου. Mm-hmm. Έτσι, ουσιαστικά λοιπόν τα δικαιώματα που έπρεπε να έχουν εκεί οι Έλληνες δεν τα έχουν, τα δικαιώματα αυτονομίας και δικαιωμάτων εθνικής μειονότητας δεν τα έχουν. Έτσι, και βεβαίως να πούμε και κάτι άλλο για να είμαστε ειλικρινείς, ότι τότε θα μπορούσε να φτιαχτεί το αλβανικό κράτος με ένα κομμάτι πραγματικά Αλβανών, πραγματικά του Αλβανών ουσιαστικά, από το Δειράχιο και πάνω, και να έβαζαν και ένα κομμάτι του σημερινού Κωσόβου, που πράγματι είχε Αλβανούς. Προτίμησαν λοιπόν, γιατί δεν μπορούσαν να θίξουν τη Σερβία, η οποία τότε ήταν ισχυρή, αυτό το κομμάτι που είχε Αλβανούς να το δώσουν στη Σερβία και όχι στον εσωτερικό της Αλβανίας, για να πάρουν την Βόρειο Ήπειρο από την Ελλάδα και να ελέγχουν αυτό που είπα, το λιμάνι της Αυλώνας και κυρίως το νησάκι της Αυλώνας, έτσι, το οποίο είναι ένα μικρό νησάκι στρατηγικό, το οποίο ουσιαστικά ανήκε στα Επτάνησα και όταν εμείς πήγαμε τα Επτάνησα, αγνοήσαμε και δεν πήγαμε να καταλάβουμε και τις Άσονα. Έτσι, αυτά είναι τα ελλείμματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Πολύ καλά έτσι κάνετε και τα επισημαίνετε. Είναι ξέρω πάρα πολύ σημαντικό. Με συγχωρείτε να συμπληρώσω αυτά. Στις Άσονα την πήραν οι Έλληνες και υπήρχαν Έλληνες κάτι και επάνω. Και ο Βενιζέλος την παρεχώρησε δια νόμους στους Αλβανούς και πήγανε οι Αλβανοί και σφάξανε όλους τους κατοίκους της νήσου αυτής. Ναι. Δεν ήταν φόβοι, βέβαια, ήταν λίγοι, αλλά του σφάξανε. Επιπλέον, τα σαρτέρματά μας αφού διότι πήραν δεν δέχονται τη συμφωνία αυτή που είπαμε πριν. Μπράβο. Και επιπλέον, αφού πήραν τα Γιάννενα, ο ελληνικός στρατός προχώρησε για Αυλώνα. Και έξω από την Αυλώνα έλαβε εντολή του τότε πρωθυπουργού Βενιζέλου να σταματήσει. Και όταν οι δικοί σας επαναστάτησαν, δεν το είπατε, αλλά να το πούμε, έστειλε το στρατηγό Παπούλια από την Κοριτσά, κατέλαβε την Κοριτσά και δια της βίας κατέστειλε το κίνημα των Βορειού Υπηρωτών. Το ελληνικό στρατός, ναι, με στρατηγό τον Παπούλια, ο οποίος μετά ήταν στη Μικρά Ασία αρχιστράτηγος. Μέχρι τρεις μήνες πριν γίνει πτώσεις και τον πήραν για να τον γλιτώσουν για να σκοτώσουν τον Τζανέστη, ο οποίος πήγε μετά. Δεν νομίζω ότι ο Βενιζέλος δεν ήθελε, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Δεν ξέρω τι ήθελε, ξέρω την ιστορία. Εγώ μιλάω την ιστορία. Αυτή που λέτε βεβαίως, κάτω από την πίεση αυτό που είπα, ότι αν θέλεις να πάρεις τα νησιά του Αιγαίου, θα αφήσει εκεί και έτσι διέταξε να μην προχωρήσει ο ελληνικός στρατός, διότι αν καταλαμβάναμε και την Αυλώνα, πλέον ελέγχαμε την Αδριατική όλη και άρα δεν θα μπορούσε. Εγώ ανέφερα τα ιστορικά γεγονότα, είναι ακριβώς έτσι. Για ποιους λόγους έγιναν δεν το εξετάζω, τα γράφω σε βιβλίο μου εγώ, διότι ήταν εντολή των μεγάλων δυνάμεων προς το Βενιζέλο. Και εξυπηρετήθηκε. Επειδή πρέπει να δούμε το βίντεο που υπάρχει αυτή η πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη του κυρίου Τσεκούρα, θέλω να μας πει ο κύριος Πάνος, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του βίντεο, τι ακριβώς θα δούμε το οποίο ανατρέπει αυτά που ακούστηκαν. Ναι, να σας πω. Καταρχάς να πω ότι με τον κύριο Καραθάνο σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή με είχε βοηθήσει να θυμηθώ ότι ο γαλλικός στρατός είχε κάνει απογραφή στην Ήπειρο, στη Βόρεια Ήπειρο και είχε στην απογραφή του στρατού, την οποία την έχω και ο κύριος Κυραζόπουλος και την έχω και εγώ, έχουμε διαπιστώσει ότι, και μας το επιβέβαιωσε ο κύριος Καραθάνος, ότι η πλειονότητα των πόλεων και των χωριών σε ένα ποσοστό 90%
την περίοδο αυτή της απογραφής, αν θυμάμαι και καθάνω το 17 ήταν το 1913 με 13, το 1917. Το 90% των πόλεων και των χωριών είχαν μόνο Έλληνες. Προσέξτε, είναι εγκληματικό, είναι απίστευτο, είναι πρωτοφανές. Ο Βενιζέλος σε ένα χώρο που ήταν 90% οι Έλληνες καθαρά στις πόλεις και ένα 10% είχε ένα αριθμό Αλβανών, παρέδωσε αυτό το, αλβανοφόνων, παρέδωσε αυτό το χώρο, τον παρέδωσε και δεν τον κράτησε, δεν με ενδιαφέρει με ποια πολιτικά σχήματα, αυτό είναι ένα εθνικό έγκλημα. Ακριβώς. Να σας πω κάτι εδώ, συγγνώμη, πάρα πολύ λίγο, ναι, που λέμε αλβανόφωνοι. Εδώ έχουμε στις 6/5 του 1913, είναι πολύ σημαντική ημερομηνία, ο μουφτής της Πρεμετής βγαίνει και δηλώνει, ο μουφτής θα πει είναι το μουσουλμάνο επικεφαλής. Σε ένα θεοκρατικό κράτος της Οθωμανών είναι η διοίκηση, είναι η διοίκηση, έτσι είναι. Ο διοίκητης. Λέει, απευθυνόμενος στον διάδοχο Γεώργιο, τον λέει, αποδέχουμε ότι μιλάμε μια πελασγιακή διάλεκτο και ότι στις φλέβες μας ρέει πελασγιακό αίμα. Γι' αυτό, μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι της Πρεμετής, δηλώνουμε την επιθυμία να ενωθούμε με τη μητέρα Ελλάδα. Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν και φωτογραφίες από την είσοδο του απελευθερωτή τότε του ελληνικού στρατού του Κωνσταντίνου του Βασιλέως που μπήκε και στην Πρεμετή και στο Δέλβινο, όπου από τη μία μεριά ήταν οι μουσουλμάνοι του Δελβίνου και της Πρεμετής και από την άλλη ήταν οι χριστιανοί και υποδέχονται και οι δύο ως απελευθερωτές του ελληνικού στρατού. Διότι ακριβώς ακόμα και οι μουσουλμάνοι της περιοχής ήταν εξισλαμισμένοι Έλληνες, τόσκιδες, αρχαίοι Έλληνες, αρχαίοι πυρώτες. Έτσι, οι οποίοι βεβαίως είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση με το χριστιανικό στοιχείο. Αυτό είναι αληθές. Ναι. Έτσι, βέβαια, αυτό συνέχεια καλλιεργήθηκε διαφορετικά. Έτσι, είχαμε άλλα και τα γράψαν ιστορικοί διαφορετικά. Δεν επιτρέπει να περάσω στο βίντεο, κύριε Παρκοπέ. Να πούμε ότι οι αλβανικοί. Ακόμα δηλαδή και αυτό το 10-15% που θεωρούμε ότι δεν ήταν χριστιανοί, στην ουσία προτιμούσαν, θέλανε να είναι με την Ελλάδα. Και όχι με τον Ισραήλ το κράτο. Ναι, και αν αναλύσουμε τη γλώσσα του, θα δούμε ότι έχει 55% ελληνικές λέξεις και θα δούμε και εκπληκτικά πράγματα παραπέρα που τα έχουμε βρει εμείς στο Ινστιτούτο, γιατί κάνουμε μια συγκριτική, ας πούμε. Λοιπόν, θα δούμε τον κύριο Τσεκούρα, το γιο του ήρωα του Τσεκούρα. Άρα βλέπουμε λοιπόν. Ο ήρωα ο Τσεκούρα, ο Αθανάσιος, έτσι. Έχει γιο τον Δημήτριο, ο οποίος θα μιλήσει τώρα, ο οποίος είναι 88 περίπου ετών. Μας λέει τα γεγονότα όπως τα γνώρισε ο ίδιος, είναι ζωή. Βλέπουμε στο υπέροχο μοντάζ που έχει κάνει ο συνεργάτης μας, βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια που μας αφηγείται διάφορα πράγματα, βλέπουμε αυθεντικές φωτογραφίες, χάρτες του Βυζανίου και αυθεντικά δηλαδή ντοκουμέντα και βλέπουμε και δύο βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί πάνω στο αντικείμενο με λεπτομέρειες. Βιβλία βγαίνει όλο αυτό το γεγονός, το οποίο γεγονός όπως υπέροχα μας παρουσίασε ο στρατηγός και χαίρομαι που εισηγήθηκα, για το ότι λέει πάντα την αλήθεια με δύναμη, προκύπτει ότι πράγματι δεν πήραμε τον Μπιζάνι με τη βοήθεια του Μινέικο προς Θεού και προκύπτει ταυτόχρονα και από τα λεγόμενα του κυρίου Κεραζόπουλου ότι ήθελαν τότε οι άνθρωποι του Κεμάλ, ήθελαν να υπάρξει κάποια εξέλιξη που να ρίξει το Σουλτάνο. Και μέχρι να ρίξουν το Σουλτάνο βοήθησαν αυτή την εξέλιξη και όταν έριξαν το Σουλτάνο μετά σφάξαν τους Έλληνες. Οι Κεμαλιστές, οι οποίοι πρέπει να σημειώσω, μάλλον δεν ήταν Τούρκοι, έτσι. Αυτό είναι η ιστορία. Μάλλον δεν ήταν Τούρκοι. Ναι. Έχω αποδείξεις. Ναι. Πω, τι ακούγεται απόψε. Δεν ήταν Οθωμανοί, για την ακρίβεια. Φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο τώρα, σε μερικά δευτερόλεπτα θα ακολουθήσει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό βίντεο. Εσείς θα πρέπει να θυμάστε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54454 γράφοντας Λένα κενό το μήνυμά σας και τα σχόλιά σας για την εκπομπή. Γιατί απόψε στην εκπομπή μας ο νικητής θα έχει την τύχη να αποκτήσει τα 20 βίντεο των τελευταίων εκπομπών, δηλαδή τα 20 τελευταία βίντεο όπως εσείς πολλοί από σας ζητήσατε από μας σαν προσφορά. Σπεύσατε λοιπόν να καλέσετε με το κινητό σας Λένα και ενώ 54454 για να συμμετέχετε σε αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό διαγωνισμό που θα σας δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσετε τα τελευταία 20 βίντεο των εκπομπών, δηλαδή τέλος του 2009 και του 2010 τώρα στις αρχές. Τώρα αμέσως μπορούμε να περάσουμε και να δούμε αυτό το καταπληκτικό βίντεο που μας έφερε ο κύριος Γιώργος Πάλμος και θα επανέλθουμε. Ο πατέρας μου, Αθανάσιος Τσεκούρας, γεννήθηκε το 1882 στα Γιάρενα από οικογένεια
από